Νέα καταιγιστική επιχείρηση με στόχο τι πηγέ του παρεμπορίου και τη παραποίηση εμπορικών σημάτων εξελίχθηκε τα τελευταία 24 ώρα με επίκεντρο την περιοχή τη Χερσονήσου. Κλιμακία τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματο και του ΔΟΕΑΤΚΙΣ έκαναν απανοτέ εφόδου, αποκαλύπτοντα την έκνομη δραστηριότητα τριών επιχειρήσεων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χιλιάδε μαϊμού προϊόντα, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν είναι υπέρογγα. Ε, λειτουργεί αρνητικά. Πολύ. Στο στόχαστρο βρέθηκαν αυτή τη φορά τρει εμπορικέ επιχειρήσει που είχαν ω αντικείμενο την πώληση προϊόντων απομίμηση. Στι εφόδου που πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα και αποθήκε, κατασχέθηκαν 15.525 προϊόντα. Ρούχα, παπούτσια, τσάντε, αξεσουάρ που έφεραν πλαστά σήματα, όμοια με των επώνυμων εταιριών που καταγγέλουν απάτη και πλαστογραφία σε βάρο του. Αφορά την παραποίηση σήματο, ήταν κάποια κομμάτια που εισήχθησαν. Με κάποιο τρόπο, ε, τα οποία οι εταιρείε, οι αυθεντικέ, τα κυνηγάνε με, με, με κατά συνέπεια να υπάρχει αυτή η διαδικασία. Δεν μπορώ να γνωρίζω πώ εισάγονται, όμω πολλούνται κανονικά, δηλαδή με αποδείξει, με παραστατικά, με όλα. Οι τρει ιδιοκτήτε των επιχειρήσεων συνελήφθησαν και τώρα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα που υπερβαίνουν τι 100.000 ευρώ. Οι εταιρείε, των οποίων τα σήματα πλαστογραφήθηκαν, καταγγέλουν ότι έχουν υποστεί οικονομική ζημιά ύψου 2.100.000. Ευρώ. Σαν παρεμπόριο θα όριζα το πλανόδιο εμπόριο ε, το οποίο πραγματικά είναι μια μάστιγα. Πάντα το είχαμε, πάντα διαμαρτυρόμασταν, πάντα ε, είχαμε θέματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οι τρεις ιδιοκτήτες των καταστημάτων οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι αφού διετάχθη προκαταρκτική έρευνα.